Σε μία παλιότερη εκπομπή μας είχαμε επισημάνει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε διεκατέχονται από έντονο άγχος να πατήσουν πόδι στη Θράκη, να ελέγξουν εμπορικούς, οικονομικούς και ενεργειακούς διαδρόμους προκειμένου να ανακάμψουν τα ρώσικα σχέδια και κατά συνέπεια να εμποδίσουν την παρουσία οποιασδήποτε άλλης οικονομικής και στρατιωτικής δύναμης στην ελληνική Θράκη, την οποία μάλλον βλέπουν ως πλατφόρμα μελλοντικών σχεδιασμών. Σε αυτή την ευνοϊκή συγκυρία, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει όλα τα δεδομένα και να επιδιώξει τα βέλτιστα για την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, επιχειρώντας να τυθασεύσει τον τουρκικό επιθετικό τυχοδιωτισμό που στρέφεται εναντίον της χώρας μας εντός και εκτός συνόρων. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά στη Θράκη και δυστυχώς όχι προς το καλύτερο. Για τα ελληνικά συμφέροντα, ενώ φαίνεται ότι καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες για να τελεσφορήσουν τα αμερικάνικα σχέδια για την περιοχή, τα οποία στην Θράκη εντοπίζονται κυρίως στο λιμένα Αλεξανδρούπολης και την ενεργειακή ασφάλεια. Για οικονομία χρόνου και χώρου παραθέτουμε το σχετικό στιγμιότυπο από τη συνέντευξη που παροχώρησε ο Αμερικανός πρέσβης κ. Τζέφρι Πάιατ στο Thrakinet και στην κυρία Μαρίνα Κονδύλη παρουσιάζοντας με ευσυνοπτό τρόπο τις απόψεις του για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή και τα σχέδια για την αξιοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο δημόσιος διπλωματικός λόγος οφείλει να είναι καθησυχαστικό και συμμαχικός χωρίς αυτός όμως να λαμβάνεται και ως εγγύηση για την επίσημη πολιτική της χώρας που εκπροσωπείται από τον ομιλούντα διπλωμάτη. Με το ίδιο σκεπτικό μόνον ως ανταπόδοση αυροφροσύνης μπορεί να γίνει αποδεκτή η κοινή γραμμή επιφανών πολιτικών ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας που προάγουν την λαθασμένη αντίληψη ότι οι ΗΠΑ Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως εταίρο και σύμμαχο και θα την προστατέψουν από κάθε κακό γείτονα ή αντίπαλο. Το βασικό ερώτημα που αναρτάται και τίθεται, ωστόσο, αφορά και στο κατά πόσο έχουν σωστά σταθμίσει οι κοινότητε των πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή της Θράκης, ενώ υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν οι τοπικές ελίτ στη Θράκη, αλλά και η κεντρική εξουσία έχουν μέχρι σήμερα κινηθεί προς την εξυπηρέτηση του πραγματικού εθνικού συμφέροντος και την ανάπτυξη της Θράκης. Οι επισημάνσεις που ακολουθούν ενδέχεται να αποτελέσουν τη βάση για ένα βαθύτερο προβληματισμό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή όπου μάθαμε στην κοινή συνέντευξη τύπου Τραμπ-Ερντογάν ότι η Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Τουρκίας μπορεί να αποτελέσει ισχυρή δύναμη για ασφάλεια και σταθερότητα. Όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά ευρύτερα προσβλέπω στο να συνεργαστώ μαζί σας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για χρόνια είχαν υποβαθμίσει την περιοχή της Θράκης, δίνοντας έμφαση σε άλλα δευτερεύοντα γεωπολιτικά υποσυστήματα. Το κλείσιμο της φωνής της Αμερικής, η μεταφορά των δομών συλλογής πληροφοριών σε ΝΑΕ, η σταδιακή εγκατάλειψη δικτύων και η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην Βαλκανική Χερσόνησο, ειδικά την περίοδο 1993-2005, δημιουργήσαν σοβαρά προβλήματα στο πεδίο πραγματικής άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Την ίδια χρονική περίοδο τα αμερικάνικα δίκτυα δεν μεριμνήσαν για την δημιουργία οικονομικών δικτύων και φύλλα προσκύμενων επιχειρηματικών δικτύων με εξαίρεση κάποιους μεμονωμένους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους χώρους τροφίμων και ποτών, στη χημική βιομηχανία και στην κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων. Ο φόβος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και κάποιων Ευρωπαίων εταίρων τους για την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία έδωσαν μία πνοή σε έργα μακρόπνοα ενεργειακής ασφάλειας χωρίς όμως να συνοδευθούν από συνοδευτικές υποδομές και κυρίως χωρίς να έχουν τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Μιας πρώτης τάξεως επενδυτική ευκαιρία που θα τόνανε και την τοπική κοινωνία παύλα οικονομία αλλά και θα ενίσχυε την αμερικάνικη παρουσία στη Θράκη θα μπορούσε να είναι η οργανωμένη εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων που υπάρχουν στην Αλεξανδρούπολη τις Σάπες και το Πορτολάγος. Η δημιουργία μια πρότυπης αγροτοκτηνοτροφικής μονάδας κατ' αναλογία της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής με κονδύλια τύπου USID θα είχε μακροθέσμες θετικές παρενέργειες για τα αμερικάνικα συμφέροντα στην περιοχή. Ενώ ο κύριος Τζέφρι Πάιατ και η συναυτό εν χώρο φροντίζουν να μας τονίζουν την γεωγραφική γεωφυσική αξία του λιμένα Αλεξανδρούπολης και την σημασία τους στις συνδυαστικές μεταφορές δεν έχουν εντάξει στα αναπτυξιακά τους σχέδια τον λιμένα του Πόρτο Λάγος ή του Ήμερου. Ειδικά το Πόρτο Λάγος προσφέρεται για ελιμενισμό μικρότερων σκαφών αλλά και για τη δημιουργία μία μικρής μαρίνας στα πλαίσια της τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε την ασύλληπτη για μια υπερδύναμη έλλειψη σύγχρονου μηχανισμού συλλογής πληροφοριών με ανάλυση και αξιολόγηση από του ελληνικού περιβάλλοντος. Το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμπληρώσει ετήσιες εκθέσεις και ερωτηματολόγια επιδόθηκε σε δευτεροκλασσάτες διαδικασίες συλλογής πληροφοριών. Η έρευνα δικτύωση των Αμερικανικών δομών περιορίστηκε σε εθιμοτυπικές επισκέψεις και προσκλήσεις σε δεξιώσεις στελεχών και παραγόντων που τους έχει ξεπεράσει η σύγχρονη πρακτική και η ιστορία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής στην Θράκη, εκτός κι αν πρόκειται για προσχήματα, στηριχθήκαν σε προσωπικότητες από την τοπική κοινωνία που δεν είχαν πλέον καμία ουσιαστική παρέμβαση στο κοινωνικό γίγνεσθε. Την στιγμή που παρήλαβναν Ρώμα, Αφγανί, Τουρκογενείς, Τουρκόφρονες, εναλλακτικοί οπαδοί της ανοιχτής κοινωνίας και της πολιτικής ορθότητας, πράκτορες πολλαπλών ροών, επίρμενοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, από τα τραπέζια της Πρεσβείας, οι εξελίξεις έτρεχαν υπογείως σε βάρος των Αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, με προφανής τις συνέπειες και για τα ελληνικά συμφέροντα. Τώρα δύο λόγια για τις συνέπειες της ανεπάρκειας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Θράκη. Η κύρια άπειλη για όλα τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των εταιριών τους στη Θράκη, εντοπίζεται στον ρώσικο παράγοντα που όλα αυτά τα χρόνια εκμεταλλεύτηκε το κενό που είχε δημιουργηθεί. Χωρίς βιασύνη και άγχος, τα ρώσικα δίκτυα δημιουργήσαν μία πολυεπίπεδη πραγματικότητα, δείχνοντας ότι ήρθαν για να μείνουν, κάτι που φάνηκε και με τον πρόσφατο διορισμό του νέου επίτιμου προξένου της Ρωσίας. Στις 5 Σεπτεμβρίου ο κύριος Παλακίδης ανέλαβε τα καθήκοντα του επίτιμου προξένου της Ρώσικης Ομοσπονδίας με έδρα την Αλεξανδρούπολη και δικαιοδοσία την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η ανεπάρκεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή ευνόησε την παράλληλη ανάπτυξη ανεξέλεγκτων εγκληματικών δικτύων που σχετίζονται με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα και την παλιά ρώσικη μαφία στη διακίνηση όπλων, ναρκωτικών, τσιγάρων, πλαστών χαρτονομισμάτων, κατέχουν υψηλή θέση στα δίκτυα διακίνησης λαθρομεταναστών. Τη στιγμή που οι ΗΠΑ Πολιτείες Αμερικής στη Θράκη με την ανοχή των ελληνικών αρχών χαϊδεύαν τις δομές του πολιτικού Ισλάμ στην περιοχή, η τουρκική μαφία ανέπτυσε αδελφικές σχέσεις με την ρώσικη, ουκρανική, αρμένικη μαφία. Η εμπειρία μας δείχνει ότι τα θέματα μιονοτικής πολιτικής στη Θράκη συνδέονται πλέον και με τις επιδιώξεις της μαφίας στην περιοχή. Σε επίπεδο κοινωνικής διάχυσης δεν πρέπει να διαλαθεί της προσοχής μας η καλλιέργεια ενός φιλορωσικού κλίματος τόσο λόγω εθνικών ανακλαστικών, όσο και μέσω στοχευμένων ενεργειών, μέσω αδελφοποίησης δήμων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, πολιτικής επιρροής και ενίσχυσης με ψηφοδοτικούς μηχανισμούς συγκεκριμένων υποψηφίων και ούτω καθεξής. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η ενίσχυση θρησκευτικών δικτύων αλλά και η ανάπτυξη σχέσεων με τη Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία που δύναται να λειτουργήσουν ως ανάχωμα για τα μεσαία και κατώτερα στρώματα έναντι μίας επιθετικής τουρκικής πολιτικής αλλά και του φόβου από την Ισλαμοποίηση που φέρεται να έρχεται με την έλευση λαθρομεταναστών. Η ενεργοποίηση της Θράκης ως πύλης τζιχαντιστών οφείλεται στην αμέλεια και την απάθεια των συμβούλων εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή και η υποβάθμιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης. Η άδειλη στήριξη ή και η προτίμηση προς ορισμένους πολιτικούς μέσω μιας στρατολόγησης δεν εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των άρεστών στις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής μηχανισμών ενώ δεν αποτελεί και εχέγιο για την ευόδοση των επιδιώξεών τους. Οι ανωτέρω επισημάσεις μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ενεργοποίηση των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών αλλά και των επωνύμων παραγόντων της τοπικής πολιτικής σκηνής προς την κατεύθυνση του επαναπροσδιορισμού μιας αναπτυξιακής πολιτικής για την Θράκη, η οποία πρέπει και μπορεί να λειτουργήσει ως αχολητικό για την παρουσία των ΗΠΑ Αμερικής στην περιοχή, αλλά και για την διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων στην Θράκη.